Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να μην σας γελάσει. Μας γελάσουν σήμερα, ναι. Εγώ θα σας γελάσω. Η άνοιξη συνεχίζεται. Εγώ τώρα θα σας γελάσω. Άντε, γέλα μας. Μια θερμή παράκληση. Παρακαλώ. Καταρχάς είμαι πρόεδρος του χωριού. Χάρηκα πολύ. Σαγόρι μου, τι κάνεις. Καλά, καλά. Αν είναι έτοιμος παιδιά, για να δώσουμε μια έτσι ζωή στο χωριό, μια άλλη όψη και στους γέρους που μένουν εδώ. Θα κάνετε τη χάρη να κάνουμε μια βόλτα στο χωριό για να προχωρήσουμε τα κελίδια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Χρήστο, σε 10 λεπτά θα πούμε παιδάκια με τα στεφανάκια. Ελάτε μας πείτε μια κουβέντα λίγο. Μια κουβέντα θα σας πω. Πάνω. Γεια σου τα πρωιά. Χαιρετονίσματα στην Πάντρεσο, τραγούδι και το μήνυμά σας. 20 χρόνια χαιρετονίσματα, συνεχίζονται οι δράσεις, παράλληλη δραστηριότητα σήμερα στην Πάντρεσο. Το μήνυμά μας είναι τι άλλο από αλληλεγγύη και δικαιοσύνη, το φετινό μήνυμα. 20 χρόνια γίνονται τα χαιρετονίσματα Θράκης και αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και από τη Θράκη. Φέτος πήγαμε στη Χρυσόπολη και στο Μάιο μέσα θα πάμε στα Μέγαρα, στην Αθήνα. Τα χαιρετονίσματα Θράκης λοιπόν θα ταξιδέψουν και αυτοί που ταξιδεύουν και δίνουν το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα και αν όχι και στο εξωτερικό. Γιατί είναι ένα μήνυμα καθαρά εκπαιδευτικό, είναι η άνοιξη, είναι η ελπίδα, είναι αυτό που περιμένουμε όλοι, αλλά το περιμένουμε χωρίς να το κάνουμε. Ένα στίχος λοιπόν που λέει μέσα στα χαιρετονίσματα που λέμε, λέει κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις πάλι άνοιξη θα αφήσεις, έτσι, και ο πιο σημαντικός είναι κύματα κι αν έσκησα, έσπειρα κονόμησα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν σπείρεις δεν θερίζεις. Εμείς αυτή τη στιγμή λοιπόν με τα χιλιδονήματα σπέρνουμε για να θερίσουμε αργότερα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δεν το περνάμε, δεν κάνουμε την άνοιξη για να την κάνουμε. Την κάνουμε γιατί υπάρχει λόγος που την κάνουμε και μεταφέρουμε τα μηνύματα και κάθε χρόνο καινούργιο μήνυμα. Και στα χωριά σιγά σιγά. Για και να στα χωριά και παντού. Και α το κάνει και ο κόσμο μόνο του και στα παιδιά, όσοι υπάρχουν παιδιά και μεγάλοι φυσικά. Έτσι, γιατί όχι. Και οι μεγάλοι παιδιά είναι. Ευχαριστούμε πολύ.